πρόκειται για μια μεγάλη νίκη. Και τον κύριο Πίκουλα από την αξία, τον εκδότη της αξίας. Της κυβέρνησης και οφείλω δια την τάξη του πράγματος να συγχαρώ την κυβέρνηση και τον κύριο Στρατούλη. Και να πω ευθέως ότι... Σας τιμά και αποδεικνύει πολιτικό πολιτισμό. Δεν υπάρχει επ' αυτού. Να πω ευθέως ότι στο βαθμό που αυτό θα υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον του να πετύχουμε μια καλύτερη συμφωνία, όπως και πριν, έτσι και τώρα, και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλοι είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης και των υπουργών. Εγώ το έχω πράξει και επανειλημμένως, άλλωστε και το έχω πει και επανειλημμένως. Ως προς το ίδιο το δημοψήφισμα, νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι υπήρχαν πάρα πολλά θέματα που μπορεί να συζητηθούν. Ο τρόπος που τέθηκε το ερώτημα, ο χρόνος που δόθηκε, αλλά είναι τόσο μεγάλη η διαφορά που πρέπει να πω ότι δεν μας δίνει πολύ ισχυρά επιχειρήματα για να το παλέψουμε αυτό. Για μας, για τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις... Ζητώ συγγνώμη, αλλά έχουμε δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών και...